Κύριε Μπασδέκη, ποιος τελικά ανεβάζει τις τιμές των προϊόντων στο ράφι και ποια είναι η λύση που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα στη Βουλή στην πρόσφατη συζήτηση για την ακρίβεια είναι αποκαλυπτική, γιατί το ΚΚΕ έχει καταθέσει πάμπολες φορές προτάσεις που αφορούν το ζήτημα της ακρίβειας, οι οποίες προτάσεις δεν έτυχαν τη στήριξη κανενός κόμματος στη Βουλή. Προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας κατανάλωσης, στην ενέργεια, σε ζητήματα κομβικής σημασίας που αφορούν το λαό, τα λαϊκά νοικοκυριά δηλαδή επί της ουσίας, και δεν είχαν καμιά στήριξη από τα άλλα κόμματα, για να έχουμε ξεκάθαρη θέση σε αυτό. Ποιοι ανεβάζουν τις τιμές? Παρότι μερικές θέσεις σας είναι κοινές και με άλλα κόμματα, για παράδειγμα η κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά προϊόντα. Τώρα τελευταία ενδεχομένως να έχουν πιάσει το ζήτημα αυτό. Ωστόσο όμως λέμε ότι καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις στη Βουλή και δεν έτυχαν αυτή τη στήριξη παλιότερα. Γιατί το ζήτημα της ακρίβειας δεν είναι τωρινό. Το ζήτημα της ακρίβειας έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που έχει κάνει αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος σε πολύ υψηλό βαθμό. Ποιοι ανεβάζουν τις τιμές? Μα αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι στα χέρια τους. Πολυεθνικές είναι που καθορίζουν το τι θα παραχθεί, πόσο θα παραχθεί και σε ποια τιμή θα πουληθεί. Άρα λοιπόν αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τις τιμές στα είδη πλατείας κατανάλωσης, στα σούπερ μάρκετ, συνολικότερα στα είδη, τα αναγκαία είδη που αφορούν το λαό, στην ενέργεια. Δέστε τι γίνεται με την πράσινη ανάπτυξη. Πού φτάσαμε λοιπόν, σε ποιο επίπεδο φτάσαμε να παράγουμε ρεύμα, να παράγουμε ενέργεια με ποικίλους τρόπους, με πολύ μεγάλη δυνατότητα να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες στο σύνολό τους, και στο τέλος αυτό να ακριβοπληρώνεται και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα να μην φτάνει το ρεύμα στα σπίτια, γιατί κόβεται από κάποιους. Και δεν έχουν ρεύμα στα σπίτια κάποιοι άνθρωποι. Τώρα, αντικειμενικά πάντως, λοιπόν. Δεν είναι πιο φθηνό το ρεύμα από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια? Δεν νομίζω ότι είναι πιο φθηνό στα λαϊκά νοικοκυριά. Με τον πόλεμο είχαμε Κοιτάξτε, δει τότε. Το ρεύμα παραμένει πολύ ακριβό για τα λαϊκά νοικοκυριά, όπου όσο παραμένουν οι μισθοί και οι συντάξεις σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στα επίπεδα του 2009, γιατί αυτή είναι η αγοραστική δύναμη που έχει αυτή τη στιγμή κάποιος, είναι μέχρι το 2009, και αντικειμενικά δεν μπορεί να βγει πέρα κάποιος με αυτά τα χρήματα που έχει στα χέρια του. Δεν το βλέπετε ότι μέχρι τις 10 του μήνα ο συνταξιούχος δεν μπορεί να βγάλει για τα βασικά έξοδα του τη ζωή του, με το μισθό που έχει και τη σύνταξη που έχει? Δεν βλέπετε πως οι εργαζόμενοι αναγκάζονται, και μάλιστα έχει θεσμοθετηθεί αυτό πλέον από την πλευρά της κυβέρνησης, να κάνει μια και δύο δουλειές για να βγάλει ένα μεροκάματο? Από πού προκύπτουν αυτά? Προκύπτουν ακριβώς από αυτή την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδας, είναι φαινόμενο συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον ελληνικό λαό, δεν έχει να κάνει μόνο με τη δική μας οικονομία κτλ., έχει να κάνει συνολικότερα με τις πολιτικές που εφαρμόζονται συνολικότερα, είναι πράγματι σωστό. Γιατί είναι κοινή η πολιτική που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη-μέλη, και γι' αυτό οδηγείται ακριβώς αυτή την κατάσταση. Το να μην μπορούν να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες αυτή τη στιγμή λόγω της ακρίβειας. Οι προτάσεις που έκανε το ΚΚΕ στη Βουλή, που είναι πολύ συγκεκριμένες και έχουν το χαρακτήρα, βάζουν το εξής ζήτημα ας το πούμε έτσι, στο τραπέζι. Κάποιος πρέπει να χάσει από αυτή την υπόθεση. Χάνει μόνιμα ο λαός. Ας χάσουν τώρα και αυτοί που έχουν τα υπερκέρδη. Γιατί τα υπερκέρδη, δέστε τα κέρδη που έχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δέστε τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας. Μάλιστα. Από εκεί προκύπτουν και η αύξηση που είπατε προηγούμενα των καταθέσεων κτλ. Κύριε Μπασδέκη. Εντάξει, η αντιπαράθεση που βλέπουμε σήμερα εδώ δεν νομίζω ότι αγγίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα και της ακρίβειας και του κόστου ζωής, τέλος πάντων, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, που είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και αντικειμενικά δεν μπορεί να βοηθήσει το λαό να ανταποκριθεί. Όμως ομολογούνται εδώ ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την κοινή πλεύση στην πολιτική, την γενικότερη. Είπε η κυρία Χριστοφορούλου, ψήφισε το τρίτο μνημόνιο για να σωθεί. Όμως από το τρίτο μνημόνιο απορρέουν μια σειρά μέτρα και αποφάσεις οι οποίες είχαν σοβαρές επιπτώσεις στον ελληνικό λαό όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Συνεπικουρούμενα βεβαίως και με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Άρα λοιπόν, συσσωρευμένα όλα αυτά έρχονται και δημιουργούν μια σειρά ζητήματα τα οποία τα βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας με τον χειρότερο τρόπο. Εδώ αντικειμενικά, και έβαλα το προηγούμενο το ζήτημα ότι ποιος για να ωφεληθεί ο λαός πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο, οι πολυεθνικές που παίζουν αυτό το ρόλο στην προκειμένη περίπτωση, παίρνοντας ουσιαστικά μέτρα. Βεβαίως, εμείς ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση. Ξέρουμε ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση,
από την οποία απορρέουν συγκεκριμένες πολιτικές που συνδιαμορφώνουν τα κόμματα. Να σας πω, κύριε Μπασδέκη, τα συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται εδώ στην Ελλάδα. Είπε σήμερα ο κύριος Κουτσούμπας ότι η ψήφος στα άλλα κόμματα είναι μία χαμένη ψήφος. Αν το έλεγε ένα άλλο κόμμα αυτό, εσείς δεν θα αντιδρούσατε? Γιατί είναι χαμένη ψήφο στα άλλα Φυσικά, κόμματα. Φυσικά, γιατί όλα τα υπόλοιπα κόμματα ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν ενιαία αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή. Προσέξτε λίγο. Βεβαίως. Μα ακριβώς. Βεβαίως. Και αυτό βάζουμε εμείς στη ζυγαριά. Και αυτό λέμε στο λαό. Δέστε για παράδειγμα. Κοινή αγροτική πολιτική. Όλα τα κόμματα ψηφίζαν την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ευρωβουλή. Ναι. Μόνο κόμμα που δεν ψήφισε ήταν το ΚΚΕ. Όχι μόνο αυτό, αλλά το ΚΚΕ πήρε την απόφαση και ενημέρωσε το λαό ότι αυτό είναι επώδυνο για τους αγρότες. Όπως είναι επώδυνο και για τους αγρότες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και βγήκαν στον δρόμο. Οργάνωσε τον αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Τι είπαν τα κόμματα αυτά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση? Ότι ναι, η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Εκ των υστέρων βεβαίως, αφού πρώτα είχα κάνει τη βρώμικη δουλειά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν τέτοια κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο που παίζουν αυτό το ρόλο, δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτά τα κόμματα. Γι' αυτό λέμε ότι το ΚΚΕ μπορεί να το έχει εμπιστοσύνη λόγος. Γιατί μπορεί να αποκαλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το ΚΚΕ από θέσεις αρχής είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι και των πολυεθνικών. Και από αυτή την άποψη υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ποιος άλλος θα ενημέρωνε τον ελληνικό λαό τι σημαίνει συνθήκη του Μάστρεφτ? Ποιος άλλος θα ενημέρωνε τον ελληνικό λαό για τη λευκή βίβλο? Για αυτά που έχουν έρθει, δηλαδή τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που ζούμε σήμερα και που αποφασίστηκαν το 1995 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος άλλος θα έπαιρνε την απόφαση, μάλιστα, όχι μόνο να ενημερώσει, αλλά και να οργανώσει τον αγώνα απέναντι στις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Νομίζω μου απαντήσατε. Όλα τα κόμματα λοιπόν, είναι σε ενιαία γραμμή και σε νέα αντίληψη. Και επειδή, επιτρέψτε μου κυρία Δούκα, από την επόμενη των εκλογών, την ίδια κυβέρνηση θα έχουμε, την ίδια ακρίβεια θα έχουμε και τα ίδια προβλήματα θα έχουμε εδώ. Ποιος θα βρεθεί απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση ισχυροποιημένος, αν δεν είναι το ΚΚΕ? Μαζί με τον λαό φυσικά, που θα αντιπαρατηθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική. Δεν αναμένετε, φαντάζομαι, να σας απαντήσω εγώ αυτό το ερώτημα. Είναι όχι, ρητορικό εμείς, και το θέσατε. Εμείς περιμένουμε να απαντήσει ο λαός, να απαντήσει ο λαός με την ψήφο του, με την ψήφο του ισχυροποιώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και στέλνοντας ακόμη περισσότερους ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή και φυσικά ενδυναμώνοντας τους αγώνες εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αυτός μπορεί να λύσει. Ο λαός είναι ο μόνος που μπορεί να ανατρέψει όλη αυτή την κατάσταση.